Στα σημαντικά κέρδη που θα έχει η φθιότιδα από τη φιλοξενία του Eco Rally Ακρόπολης 2021, αναφέρθηκε ο Γιάννης Οικονόμου μιλώντας στον Γιώργο Σιμόπουλο στην εκπομπή Βήμα για Όλους. Ο φθιωτός, υφυπουργός παρά το πρωθυπουργό και κυβερνητικός εκπρόσωπος, υπογράμμισε και τη σημασία αξιοποίησης της πανελλήνιας έκθεσης Λαμίας. Το σίγουρο είναι ότι μετά από πολύ καιρό απραξίας, η φθιότιδα θα ξαναγίνει γνωστή, θα περάσει μέσα από τα μάτια, θα κουβεντιαστεί στα στόματα όλων των ανθρώπων του μηχανοκίνητου αθλητισμού και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Θα λάμψουν τα χωριά μας, τα βουνά μας, οι ειδικές διαδρομές, οι παραστάσεις από το νομό μας και αυτό χωρίς αμφιβολία θα δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για να ξαναγίνει η φθιότιδα προορισμός, όχι μόνο για όσους ασχολούνται με το μηχανοκίνητο αθλητισμό, αλλά και για το περιβάλλον τους και τις οικογένειές τους. Φαντάζομαι ότι κατά τη διάρκεια παραμονής όλων των ανθρώπων αυτών εκεί θα δοθούν οι δυνατότητες να γνωρίσουν πέραν από τις διαδρομές του ράλι και άλλα πράγματα γαστρονομικά, τις γεύσεις μας, την άβρα της πόλης της Λαμίας και των υπόλοιπων κομοπόλεων του νομού, να δουν πόσες πολλές και θα έλεγα πολυδιάστατες ομορφιές για όλες τις εποχές του χρόνου μπορεί να προσφέρει η φθιότητα. Είναι χωρίς αμφιβολία μια αφετηρία πάνω στην οποία μπορούμε να κτίσουμε για την προβολή και για την ανάπτυξη της πόλης και του νομού μας. Και όλα αυτά συνδέονται με το πόσο πολύ πετυχημένη θα είναι η διοργάνωση, όχι μόνο σε ό,τι αφορά τα αγωνιστικά της χαρακτηριστικά, σε ό,τι αφορά και όλα τα υπόλοιπα. Τη λειτουργία της πόλης, τη λειτουργία των οδικών δικτύων, τη φιλοξενία, τον τρόπο ανταπόκρισης του επαγγελματικού κόσμου, κυρίως της εστίασης και του τουρισμού, που είμαι βέβαιος ότι με τα μεγάλα άλματα που έχει κάνει τα τελευταία χρόνια και στη Λαμία και σε όλο τον νομό, θα ανταποκριθεί πλήρως στις προσδοκίες και στις υποκλήσεις. Είναι μια πολύ καλή ευκαιρία την οποία πρέπει να αξιοποιήσουμε και να χτίσουμε πάνω σε αυτή. Για ακόμα μεγαλύτερα και καλύτερα αποτελέσματα, για να προσελκύουμε όσο το δυνατόν περισσότερο κόσμο κάθε χρόνο στην πατρίδα μας, στα μέρη μας. Μπορούμε να πούμε το ίδιο και για την Πανελλήνια Έκθεση Λαμίας, ότι θα είναι αφετηρία για να αρχίσει πλέον να κινείται σε επίπεδα ανάστασης. Εντάξει, η Πανελλήνια Έκθεση Λαμίας καταρχήν θα δοθεί μια πρώτη τάξη ευκαιρία να αντιληφθούν όλη τη χρηστικότητα και τη χρησιμότητα ενός τέτοιου χώρου στις παρυφές του κέντρου της πρωτεύουσας περιφέρειας Στερεάς. Από εκεί και πέρα, όπως όλοι καλά γνωρίζουμε, έχει εκπονηθεί ένα σχέδιο για την αξιοποίησή της, έχει μπει σε δημόσια διαβούλευση, έχουν κατατεθεί οι απόψεις, είναι μια βάση συζήτησης, την οποία νομίζω ότι πολύ γρήγορα πρέπει να προχωρήσουμε και να εξελίξουμε, να πάμε παρακάτω με τις πολύ ενδιαφέρουσες προτάσεις και μελέτες οι οποίες έχουν κατατεθεί, να προσθέσουμε και άλλες ιδέες, να δούμε την αρχιτεκτονική ανάπτυξη όλου αυτού. Είναι ένα μοναδικό προνόμιο για την πόλη μας να διαθέτει αυτές τις υποδομές εκεί. Αυτό συμπίπτει με μια χρονική περίοδο ευρύτερης ανάπτυξης μέσα από χρηματοδοτικά εργαλεία που έχει στη διάθεσή της η ελληνική πολιτεία και νομίζω ότι πολύ γρήγορα, αξιοποιώντας από τη μια τη δουλειά που έχει γίνει μελετητικά και σε ιδέες, από την άλλη τα εργαλεία που υπάρχουν και την κινητικότητα ανάπτυξης σε άλλα παρόμοια ζητήματα στην υπόλοιπη χώρα, να βρούμε τους βέλτιστους τρόπους για να πετύχουμε αυτό που θέλουμε. Δηλαδή, να αναπτύξουμε την Πανελλήνια Έκθεση Λαμίας με τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε να είναι ένας ξεχωριστός προορισμός, να δημιουργήσει λόγους για να επισκέπτονται την πόλη, να δημιουργηθούν χώροι που να μπορεί να αξιοποιήσουν οι Λαμιώτες, να δοθούν δουλειές σε κόσμο, δορυφορικά γύρω από εκεί να αναπτυχθούν και άλλες επενδύσεις. Είναι ένα πλεονέκτημα που δεν έχουμε την πολυτέλεια να το αφήσουμε άλλο να λιμνάζει. Μέγας χορηγός επικοινωνίας. Κοτσόβολος. Χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης. Χορηγή επικοινωνίας. Καρέλης Group. Mike Teo Thalassis. Λιπαντικά Mobile One. Αγροτικά ελαστικά Τσέατ. Σύνδεσμος βιομηχανιών Στερεάς Ελλάδας. Υποστηρικτές επικοινωνίας.